14 μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς εδώ στην περιοχή βρισκόμαστε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας μαζί με τη φωνή των κατοίκων για να πάρθουν και τα άμεσα μέτρα και τα μακροπρόθεσμα που χρειάζεται η πληγήσα περιοχή. Και τα άμεσα μέτρα που αφορούν την άμεση καταγραφή των ζημιών έτσι ώστε να αποδοθούν οι αποζημιώσεις σε όλους χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες το 100%. Και για άμεσα μέτρα να δοθεί το επίδομα που εμείς το προσδιορίζουμε στα 1.000 ευρώ ως απαραίτητο για όλους τους πληγέντες, είτε έχουν κόκκινο είτε κίτρινο, το σπίτι τους ή το μαγαζί τους, η περιουσία τους και βεβαίως όλες οι άλλες οι αποκαταστάσεις που χρειάζεται άμεσα, όπως είναι το οδικού δικτύου, της ίδρυυσης, που πρέπει άμεσα να προωθήσουν μαζί με την ανθρώπινη και ασφαλή διαβίωση των συνανθρώπων μας εδώ. Γιατί ζουν μέσα στο κρύο σε σκηνές, έχουν υποσχεθεί κοντέινερ, οι κυβερνώντες δεν έχουν έρθει, έχουν υποσχεθεί άλλες κατοικίες, δεν έχουν έρθει, πρέπει να επιληθεί άμεσα το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να απαλλαγούν όλοι οι κάτοικοι από τα τέλη, να απαλλαγούν από φόρους, να απαλλαγούν από τόκους, είτε στις τράπεζες είτε στην εφορία, να μην γίνονται κατασχέσεις, να καταργηθεί ο ένφια, το τέλος επιτιδεύματος. Θα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα ώστε να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη για όλη αυτή την περίοδο της δοκιμασίας τους και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν είτε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να δουλέψουν και να διευκολυνθούν, είτε αγρότες που δεν έχουν πάρει ακόμα την αποζημίωση του ΕΛΓΑ για τα χιόνια του 2020 και έχει καταστραφεί η παραγωγή τους, είτε για άλλες κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγμα οι μαθητές μας, ιδιαίτερα αυτοί της τρίτης λυκείου, που πρέπει να υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ποσόστοση, να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας εδώ στην περιοχή και του Τυρνάβου και της Ελασσόνας και της Φαρκαδόνας κλπ. Με προσωπικό, με υποδομές, γιατί υπάρχει και η πανδημία και βεβαίως χρειάζεται άμεσα να γίνουν τεστ, να γίνουν εμβολιασμοί, να μπουν αυτές οι περιοχές σε προτεραιότητα. Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα που θα παλέψουμε μέσα στη Βουλή, θα παλέψουμε στην Ευρωβουλή, θα παλέψουμε και στους δρόμους του αγώνα.